τρόπους για να κρατούμε τη γλώσσα μας κλειστά, το κλειστό το στόμα μας, μέχρι ότου 3 λεπτά, μέχρι ότου περάσει τα νεύρα, περάσει ο θυμός και ηρεμήσουμε, και τότε ασφαλώς θα πούμε εκείνο που πρέπει να πούμε, χωρίς να αμαρτήσουμε. Είναι λοιπόν... Είναι οι σιωπώντες, είναι μέρος της Εκκλησίας οι σιωπώντες, οι μοναχοί που βάζουν στον εαυτό τους σιωπή. Υπάρχει ένας κλάδος των μοναχών που μόνοι τους λένε σιωπή. Μια μέρα σιωπή, δύο μέρες σιωπή. Πολλοί το έχουν κάνει. Σιωπώντες. Τι ο σιωπώντες, δεν λένε κουβέντα. Για 5 χρόνια όσους έρθουν τους άλλους, έκανε διάφορες ασκήσεις. Και 5 χρόνια ή 15 νομίζω, δεν έλεγε κουβέντα. Μία. Άλλα για 5 χρόνια έκανε κάτι άλλο. Τίποτα. Χαλιναγόγοι. Αυτή είναι η χαλιναγόγοι στις γλώσσες. Τίποτα. 5-10 χρόνια ξέρω πώς. Στο γεωργικό διάβαζα, να πω κάτι. Στο γεωργικό διάβαζα το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν ένας γέροντας, ένας καλόγερος, αμελή σε όλα, αλλά δεν μιλούσε ποτέ και δεν έκρινε και ούτε κατέκρινε κανέναν από τους αδελφούς, γιατί αυτούς είχε εκεί. Όλοι οι αδελφοί τον είχαν παραμελήσει, σου λένε αυτός αφού ούτε μιλάει, ούτε λαλάει τίποτα, και ούτε ήταν και κανονικός στο διακόνημά του. Πάντοτε αμελής, πάντοτε κλπ. Ήρθε η μέρα, πέθανε. Λέει ο γέροντας, έχω μια απορία. Τι έγινε αυτός, τι βρήκε στο Θεό κοντά, να δούμε, βρήκε χάρη, σώθηκε και προσευχόταν. Και πράγματι μεταφέρεται ο γέροντας στην κρίση που οδήγησαν τον μοναχό στον Χριστό και του έλεγε, δεν έκανες τίποτα, δεν τήρησες τον όρκο σου σαν μοναχός και λοιπά, δεν έκανες το ένα, δεν έκανες το άλλο. Ναι, λέει, δεν τα έκανε. Στην κόλαση θα πας. Και μετά λέει, να πω κάτι, λέει, δεν λες εσύ στο Ευαγγέλιο, μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Ναι, λέει, εγώ δεν έκρινα κανένα. Εσύ πώς εμένα θα μου κρίνεις και μου κατακρίνεις και θα με δικάσεις. Και το έδειξε ο Θεός φυσικά στο γέροντα για να διδαχθούν οι αδελφοί. Και πράγματι σώθηκε. Και είναι πολύ σωστό. Πάλι ένα άλλο είναι για τους σιωπώντες. Για τους σιωπώντες. Ήταν ένας πλήρως μέσα στη σύναξη. Και στο ναό πάλι πλήρως. Και το καταλάβαινε και εκείνος, το είπε στο γεροντά του και του είπε ο γέροντας, μια μέρα δεν θα μιλήσεις καθόλου, σαν κανόνα. Μέχρι το μεσημέρι κρατήθηκε, το απόγευμα δεν πήγε. Πάει στο γέροντα, το είπε ότι έτσι μέχρι το απόγευμα κράτησε, αλλά μετά ξέφυγα 2 μέρες, δεν θα μιλήσεις. Την πρώτη μέρα τα κατάφερε καλά, τη δεύτερη μέρα μέχρι τη μέση, μετά το απόγευμα ξεφύγα. 3 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες του έβαζε κανόνα ο γέροντάς του να μην μιλάει. Και απάνω σε αυτές τις 5 μέρες ήρθε κάποιος άλλος ηγούμενος και είπαν αυτοί οι 3 να πάνε στο καινούριο μοναστήρι. Και δεν του έλυσε τον κανόνα ο γέροντας και στο άλλο μοναστήρι που πήγε ήταν άλλαλος. Δεν μίλησε εκεί. Και μετά από 6 μήνες βρέθηκα με τον ηγούμενο τον άλλο. Του είπε γέροντα σε καλά, που μας έστειλε εκείνο ο οποίος είναι άλλαλος. Ποιον? Ο τρίτος που μας έστειλε. Όχι, δεν τους μιλάει. Τίποτα λέει, 6 μήνες δεν έχει μιλήσει. Και πήγαν και έκαναν ανάκληση και είπανε ότι επειδή δεν του έλυσε τον κανόνα το να μιλάει, αυτός ήταν 6 μήνες στο άλλο μοναστήρι άφωνο. Ήθελε άδεια για να μιλήσει. Πολύ ωραία. Πάλι θα πάω στα άκρα. Τα άκρα είναι το δαιμόνο, νομίζω, δεν είναι πατέρα. Το σιγάν κρίτων του λαλήν. Αλλά έστει καιρό το σιγάν και έστει καιρό του λαλήν. Δεν μπορεί κανείς να πει δεν θα μιλάω και τέλειωσε το θέμα. Γιατί μπορεί να μην μιλάει με τα λόγια, αλλά να μιλάει μέσα του. Για να βγει ο λόγος, χρειάζεται πρώτα να γίνει μια άλλη κάθαρση εσωτερική, ώστε να καθαρεύουν τα λόγια. Κάπου λέει μια ευχή. Καθάρισε ο Κύριε τα λόγια, τα ενούντα σε κάπου αναφέρεται σε έναν ύμνο. Δηλαδή δεν είναι η λύση να πούμε θα είμαστε σιωπώντες. Καθαρευέτω, γλώσσα ρημάτων απρεπών. Ακριβώς. Δεν είναι η λύση να πει κανείς θα σιωπώ και τέλειωσε το θέμα. Γιατί μπορεί με τη σιωπή να έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορεί να χρειάζεται να πει ένα λόγο για να δικαιώσει κάποιον. Μπορεί να χρειάζεται να πει ένα λόγο για να παρηγορήσει κάποιον. Μπορεί να χρειαστεί να μιλήσει για να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα. Συνεπώς ο λόγος είναι
ένα ζωντανό πράγμα που πρέπει κανείς ανά πάσα στιγμή να το φροντίσει και με αυτή την έννοια θα εννοεί εδώ ο Ιάκωβος να χαριναγωγείται η γλώσσα. Όχι να νεκρωθεί, αλλά να κατευθύνεται ανά πάσα στιγμή όπως το πηδάβι οδηγεί το πλοίο. Συνεπώς χρειάζεται συνεχής φροντίδα και παρακολούθηση του εσωτερικού κόσμου, ώστε αν μιλήσουμε να είναι σωστά. Τώρα δεν θα είναι όλα σωστά βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν και τα συγκρουστά αμαρτήματα. Αλίμονο να πει κανείς ότι σήμερα δεν αμάρτησε με τη γλώσσα του. Τότε θα είναι τέλειο σαν ήρ, αναφέρει πάλι ο Ιάκωβος άλλη περίπτωση. Ας μην πιάσουμε λοιπόν τα άκρα, αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Αρκετά ελέγχησα. Ας προσπαθήσει λοιπόν ο καθένας να χαριναγωγεί τη γλώσσα του, αποφεύγοντας ρήματα απρεπή, αποφεύγοντας λέξεις απρεπής, αποφεύγοντας κάθε τι το κακό και ακόμη αυτός να προσέχει την πολυλογία η οποία οδηγεί και η αμαρτία και να κρίνει πότε πρέπει να ομιλήσει και πότε δεν πρέπει να ομιλήσει. Έτσι κατά αυτόν τον τρόπο θα χαριναγωγεί τη γλώσσα του. Αλλά όμως ας μην ξεχνάμε ότι χωρίς την χάρη του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να το θέλουμε εμείς, όταν δεν υπάρχει η χάρη του Θεού και η βοήθεια του Θεού, γιατί ακούστηκε πολλές φορές, είναι δυνατό. Είναι δυνατό να γίνει. Βέβαια με μόνες τις δυνάμεις, τις δικές μας, δεν είναι δυνατόν να κατορθώσουμε όχι μόνο να επιβληθούμε εις την γλώσσα, αλλά δεν μπορούμε να κατορθώσουμε τίποτε απολύτως. Αλλά ό,τι φαίνεται αδύνατο και ακατόρθωτο από τις ασθενικές δυνάμεις του ανθρώπου γίνεται κατορθωτό με τη δύναμη του Θεού. Τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Και επομένως λοιπόν, όσο και να μας φαίνεται αδύνατο και ακατόρθωτο, να χαλιναγωνίσουμε τη γλώσσα μας και να προσπαθούμε πάντοτε ώστε να φερόμεθα και να ομιλούμε ως χριστιανοί πάντοτε και εποφελία δική μας και των άλλων, θα πρέπει να ζητούμε πάντοτε τη χάρη του Θεού, να προσευχόμεθα ώστε ο Θεός να μας ενισχύει, να μας βοηθάει, να κόβουμε κάθε κακό ελάττωμα που έχει σχέση με τη γλώσσα και να μας ενισχύει πάντοτε όταν η γλώσσα θα πρέπει να μιλάει και να μιλάει να λέει πάντοτε το καλό και το ωφέλιμο και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Και να έρθουμε τώρα εις τη συνέχεια του, μιλώντας για τον επόμενο στίχο, ο οποίος είναι πολύ επίσης σπουδαίος, «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά το Θεό και Πατρί αυτή εστίν, επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτόν τηρήν από του κόσμου». Να λοιπόν, ποια είναι εδώ η θρησκεία η καθαρά και αγνή και σωστή ενώπιον του Θεού και Πατρός. Και η θρησκεία αυτή είναι και μας δίνει εδώ δύο μόνο παραδείγματα, επισκέψαστε, δύο προτροπές μάλλον στις πούμε, επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών. Να λοιπόν, κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Και ιδιαίτερα εδώ όσον αφορά την θρησκεία, την χριστιανική, η οποία πιστεύουμε ότι είναι αγνή, καθαρή, σωστή, αμόλυντος θρησκεία και της οποίας βασικό γνώρισμα θρησκείας είναι η αγάπη. Και εκδήλωση της αγάπης αυτής, μία εκδήλωση της αγάπης αυτής είναι και το να επισκεπτόμεθα ορφανά και χείρες στη θλίψη τους, στην ανάγκη τους. Αυτά τα δύο αναφέρει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και η έννοια της αγάπης δεν περικλεί μόνο αυτές τις δύο περιπτώσεις, την επίσκεψη των χειρών και των ορφανών στην ανάγκη τους, στη θλίψη τους,
στις περιστάσεις εκείνες που θα έχουν μία οποιαδήποτε ανάγκη. Η αγάπη έχει πολλούς τρόπους για να εκδηλωθεί και αυτοί οι τρόποι είναι άπειροι. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι η αγάπη είναι το βασικό γνώρισμα του χριστιανισμού, διότι είναι η πρώτη και μεγίστη εκ των αντολών, η αγάπη. Γιατί όταν ερωτήθηκε ο Χριστός ποια είναι η πρώτη και σπουδαιότερα έντολη, ο Θεός, ο Κύριός μας απήντησε το να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύως σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και στην εντολή αυτή, λέει, από την εντολή αυτή εξαρτώνται όλες οι άλλες εντολές, όλος ο μοσαϊκός νόμος και όλες οι διδασκαλίες των προφητών. Η αγάπη. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Τι να πει τώρα κανείς επάνω στο θέμα αυτό της αγάπης. Πολλά μπορεί να πει. Δεν είναι δυνατόν ούτε σε 5 ούτε σε 10 λεπτά να μιλήσει για τη μεγάλη αυτή εντολή, την εντολή της αγάπης. Ώρες ολόκληρες χρειάζονται να μιλάει κανείς για την αγάπη. Ορίστε, τι θα είχατε να πείτε εσείς επάνω σε αυτό? Πάντα, να πω πάλι εγώ, μήπως το θέμα αυτό, αυτό το κείμενο λέει για την ελεημοσύνη προς τους ανθρώπους μας, το κείμενο, λέει γι' αυτό. Και γι' αυτό. Α, yeah. Λέει, επισκέπτεστε χείρες και όρφανα, ενδιθλίψει αυτό. Δεν είναι, κοίταξε, ενδιθλίψει αυτό. Αν το πάρουμε κατά λέξη, στη θλίψη αυτό. Για να ξέρω τι θα πω. Γιατί θέλω κάτι να πω. Αν είναι και αυτό μέσα. Ναι, είναι και αυτό μέσα. Είναι και αυτό μέσα. Διότι τα ορφανά και οι χείρες δεν θα έχουν μόνο ανάγκη παρηγορίας και ενισχύσεως δια της ομιλίας, έτσι, δια των λόγων, θα έχουν ανάγκη και οικονομικής ενισχύσεως και βοηθείας και ελεημοσύνης. Από τα δύο, και πνευματική και... Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί το είπα αυτό? Γιατί βλέπουμε τον Κύριο με τους Αποστόλους που σε μια στιγμή τους κατευθύνει και λέει, κοιτάξτε εκεί, στο κορβανά της Εκκλησίας, το τι ακριβώς θα γίνει. Και πήγανε πολλοί και βάλανε χρήματα. Πήγε και μία χείρα και έβαλε 2 λεπτά. Και εφόσον τους είπε ποιος έβαλε τα πιο πολλά, ποιος έχει την αγάπη του πατρός μου εκεί που πήγε και έβαλε, και είπανε με τα μάτια που να βλέπουμε όλοι μας, ότι αυτοί.